Αυτοκίνηση με τον Χρήστο Δάντη, με τον Κωνσταντίνο Παντελίδη. Ο Χρήστος σου έχει γράψει ποτέ κομμάτι? Δεν μου έχει γράψει τραγούδι, όμως έχει γράψει τραγούδια με τον Γιάννη τον Καραλή, τα οποία θα τραγουδούσε αυτός και μου τα έφερνε εμένα, τα άκουγα όλα και τα έβαζα στο δίσκο. Εσύ μην με τρελαίνεις, το... Μα την Παναγία. Μείνε μαζί μου, έγκυος είναι πολύ φερεγγύος, Καραλής δεν είναι αυτό? Ναι, αλλά το τραγούδι για ο Δάντης θα μου το έφερε. Όπως και πολλά άλλα τραγούδια που έχω με τη φωνή του Δάντη, που μετά θα έλεγα εγώ. Η καριέρα το ξεκίνησε κοντά μου. Εκεί, όταν ήμασταν, έσκασε το πρώτο τραγούδι του. Και εγώ πήγαινα στα ραδιόφωνα και έλεγα: σας παρακαλώ, παίξτε και αυτό το τραγούδι. Τα δαχτυλικά αποτυπώματα ή το σκάσε, ποιο ήταν? Ναι, εκεί, στον Διογέννης Παλάς. Του Φραγούρη. Και μετά από 30 χρόνια ξανασυναντιόμαστε. Φοβερό. Φοβερό. Ας πούμε ότι είσαι επιχειρηματίας και πρέπει να φτιάξεις το πιο επιτυχημένο σχήμα. Να πάει πύραυλος. Πες μου τρεις τραγουδιστές που θα επέλεγες. Αργυρός, Πάολα και Λευτέρης Πανταζής. Πήραμε τα λεφτά, παιδιά. Όλα τα λεφτά. Στη ζωή δεν έχω άλλη. Μου έλεγες λοιπόν για την Ελένη και πώς ξεκινήσατε και πώς την αγαπώ. Την αγαπώ γιατί την ξέρω από κοριτσάκι. Από τα πρώτα βήματα και μα συνδέει. Ήσουν τότε συνυφασμένος με τον Αντένα. Μα συνδέει και ένα τραγούδι το «Σε νοσταλγώ». Συνάδελφοι, να σου βάλουν τρικλοποδιές στην αρχή. Ήταν πολύ μεγάλο το όνομα εκείνο και μου έκανε το μικρόφωνο. Εγώ έκανα τραγουδάκι. Δηλαδή, είχα βγάλει το πρώτο μου το δίσκο και έλεγα τον παράνομο δεσμό και το μια εμπειρία. Πάω στον ηχολήπτη και του λέω: σας παρακαλώ, γιατί μου είχαμε το μικρόφωνο? Και όχι εγώ, το πρώτο όνομα. Χτυπάω την πόρτα, λέω: κύριε μου, σας παρακαλώ, γιατί μου κλείνετε το μικρόφωνο? Εγώ, παιδί μου, λέει: ποιος το είπε? Ο ηχολήπτης. Ως διαμαγείας, από την άλλη μέρα δεν ξανάκησε πολύ το μικρόφωνο. Ήταν το μικρόφωνο μου κανονικό. Άρα για εκείνος και βάλει το κεράκι του. Της λάτρεψης της γυναίκης. Ήσουν ο πρώτος που βγήκε και το πρωτοφώναξε. Θέλω να μου πεις ποιο είναι το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου στη ζωή σου. Αφήνω την κόνη απ' έξω. Θέλω τη γυναίκα που τις έχεις αδυναμία. Όλες τις αγάπησα. Είμαι σίγουρος. Και τις ευχαριστώ γιατί πέρασα υπέροχα. Σίγουρα με σημάδεψε μια σχέση που να είναι καλά και να είναι έτσι πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη. Ήταν σημαδιακό βέβαια. Ήμασταν στα πρώτα μας ξεκινήματα και οι δύο, η Άντζελα και ο Πανταζής. Πάρε με στην αγκαλιά σου, ρίξε με μες στα φιλιά σου, ζήσε όπως θες τον ερώτα μας. Πάρε με στην αγκαλιά σου, η ζωή μου είναι δικιά σου, ας κάνουμε ό,τι λέει η καρδιά μας. Πες μου την πρώτη συμβουλή που έδωσε στην Κόνη λίγο πριν βγει στο χώρο. Όταν γύρισε στην Ελλάδα, νόμιζε ο κόσμος είναι ο παράδεισος. Και ήρθε εδώ και της είπα ότι θα σε πικράουν, θα κλάψεις, θα στεναχωρηθείς, θα σε, ξέρεις... Θα σε ζορίσουν. Θα σε ζορίσουν, θα σε μειώσουν. Δεν το κατάλαβες στην αρχή. Όταν άρχισε να έρχεται κλαίγοντας σπίτι και... Πήγαινε σε οντισιόν, έτσι. Δεν ήθελε λόγω του μπαμπά να την παίρνουν στη δουλειά. Ήθελε να χτίσει το δικό της όνομα. Όταν γύρισε στεναχωρημένη και κλαμμένη, που είπες, πήρες να ζητήσεις το λόγο από τον άλλο, του πεις. Δεν τον έβρισα. Απλά πήρα και του είπα, άνθρωπο του Θεού και της Παναγίας, ήρθε στην οντισιόν και την πρόσβαλες. Που έχει τελειώσει μια σχολή και της λες: εδώ είναι η Ελλάδα, ας τις Αμερικές. Και την έκανες και έκλαψε και έφυγε. Γιατί το κάνεις αυτό? Στο κάναν και εσένα και το έκανες εσύ. Όχι, δεν είναι αυτό, μου λέει, ξέρεις, δεν το πάει έτσι. Όταν με βρήκε μετά αυτός ο άνθρωπος, μου ζήτησε χίλιες φορές συγγνώμη. Του λέω: εγώ το έχω ξεχάσει κιόλας. Είναι αστείο.